Γεια σας και πάλι μετά από ένα μεγάλο διάστημα έτσι απουσίας. Έχω συμπληρώσει αρκετές απουσίες φέτος, τελευταία χρονιά. Αλλά επανήλθα και πάλι και θα σας δείξω τι έχω αγοράσει τους τελευταίους περίπου 2 μήνες. Είναι κάποιες αγορές online, αρκετές αγορές online και κάποιες από καταστήματα εδώ της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω. Καταρχάς, να σας συγχωρέσω την εμφύλιση μου έτσι και τα μαλλιά μου. Έχω έρθει από το γυμναστήριο και είπα να το κάνω τώρα επιτέλους αυτό το βιντεάκι. Δεν θα το κάνω ποτέ. Οπότε και σας ζητώ και πάλι συγγνώμη για την εμφύλιση. Ελπίζω να μην τρομάζω κόσμο. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάμε. Και θα σας δείξω 2 έτσι σχετικά πρόσφατες αγορές από το Look Fantastic. Είχα έναν κωδικό. Είχε μια προσφορά, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω μείον 5 λίρες με αγορές άνω των 20 λιρών, κάτι τέτοιο ήταν. Και πήρα αυτό εδώ το σαμπουάν, το smoothing σαμπού από Tizzy, από τη σειρά S Factor, που είναι χωρίς sodium chlorine sulfate, και από την ίδια σειρά πήρα και τη μάσκα, η οποία λέγεται Series Conditioner και είναι με Sunflower Seed Oil. Θα το δοκιμάσω. Βασικά τα έχω ήδη δοκιμάσει. Θα σας πω σε επόμενο βιντεάκι τη γνώμη μου. Πάντως να σας πω ότι μυρίζουν υπέροχα. Θα συνεχίσουμε τώρα με αγορές καλλυτικών. Πρώτα, το τελευταίο διάστημα έπαθα μία έτσι αιμονή με τα Burberry. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Η πρώτη μου αγορά νομίζω ότι ήταν αυτή η σκιά. Η Belle Barley, είναι νούμερο 22 και είναι από τις Sierra Shadow. Έχει αυτό το βελούδι, είναι τέτοιο. Αυτή είναι η συσκευασία και είναι αυτό το υπέροχο χρώμα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φαίνεται σωστά, δεν νομίζω να φαίνεται σωστά. Η απόχρωσή του είναι ένα καφέ που πετάει και χρυσό. Έχω διαβάσει ότι θυμίζει πάρα πολύ την πατίνα από MAC. Και νομίζω ότι η πατίνα ήταν μια σκιά που μου άρεσε από MAC. Ήταν σε αυτές που ήθελα να αγοράσω. Τώρα που πήρα την Belle Barley δεν θα την αγοράσω φυσικά. Είναι πολύ ωραία σκιά, γιατί ενώ το χρώμα του είναι πολύ ωραίο και είναι έτσι μεσαίας εντάσσεως καφέ, κάνει πολύ ωραίο σμόκι ακόμη και για το πρωί, έτσι διακριτικό σχετικά, αλλά και το βράδυ με μια μαύρη σκιά στη γωνία γίνεται έτσι κάτι πιο έντονο και βραδινό. Πολύ ωραία σκιά και δεν το συζητώ, η ποιότητά της είναι απίστευτη. Δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου blending να κάνετε, είναι καταπληκτική, έχω ξετρελαθεί. Γενικά, ό,τι έχω δοκιμάσει από Burberry είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την ποιότητά τους. Και πρέπει να σας πω ότι είχε 25% έκπτωση και βγήκε γύρω στα 18 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Η επόμενη αγορά μου από Burberry ήταν αυτό το κραγιόν, το English Rose νούμερο 23, και είναι από τη σειρά Lip Cover. Και είχα ακούσει πάρα πολλά για αυτό το κραγιόν. Το κραγιόν που φορούσε η Rosie White, Rosie Huntington Whiteley. Ναι, και είναι ένα έτσι ροζ καφέ, το οποίο πρέπει να σας πω ότι όταν το είδα λίγο με φόβησε και όταν το δοκίμασα και στα χείλη με φόβησε. Την πρώτη φορά το είχα βάλει με μπες περίγραμμα και δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Την δεύτερη φορά που το έβαλα με ροζ περίγραμμα, ροζ μολύβι χιλιών, μου άρεσε πάρα πολύ. Και γενικά, σε όσες φωτογραφίες έχω βγει και φοράω αυτό το κραγιόν, μου έχει αρέσει πολύ το αποτέλεσμα που δίνει στα χείλη. Η συσκευασία του είναι επίσης καταπληκτική, είναι μαγνητική και το αστείο με αυτή τη συσκευασία είναι ότι όσες φορές το βάζω και το παίρνω μαζί μου σε ένα σεσεράκι, βλέπω ότι όλα τα τσιμπιδάκια έρχονται και κολλάνε πάνω στο κραγιόν. Πολύ ωραία συσκευασία και αυτό πολύ καλό, πολύ καλή ποιότητά του, η φόρμουλά του. Και το άλλο που με έχει εντυπωσιάσει απίστευτα είναι το τελευταίο μου απόκτημα, το πιο πρόσφατο, είναι από τη σειρά Lip Velvet, το Bright Poppy νούμερο 311 και είναι matte, αλλά τέτοιο matte πραγματικά δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Δεν αισθάνομαι να ξηραίνει καθόλου με καθόλου τα χείλη, είναι πάρα πολύ άνετο, μένει στη θέση του για πάρα πολλές ώρες και είναι αυτό το υπέροχο, έτσι βουργουνδί θα το έλεγα,
όχι ακριβώς κόκκινο, μπορδό βουργουνδί, πολύ ωραίο. Έχω ανεβάσει και φωτογραφίες στο Instagram. Αυτό είναι η συσκευασία του, είναι ματ, σε αντίθεση με το άλλο που ήταν πιο γελιστερό. Κάτι ενθουσιασμένη με αυτό το προϊόν και με τη φόρμουλά του, και με το χρώμα του και με τη φόρμουλά του. Αυτά νομίζω ότι είχαν γύρω στα 20, έβγαινα με την έκπτωση, αν θυμάμαι καλά, και γύρω στα δεν ξεπερνούσαν τα 20 ευρώ. Επόμενη αγορά online αυτή από το HQ Hair είναι από Nars αυτή η σκιά, η Blondie. Και αυτή την πήρα γιατί είχα ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, ότι είναι πολύ καλή για τα φρύδια, σαν σκιά για τα φρύδια. Και την πήρα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Είναι καλή, είναι πολύ καλή ποιότητα, της είναι matte σκιά φυσικά, δεν θα έβαζε κάτι με σήμερα στα φρύδια. Την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά και μόλις χάλασε ένα νύχι μου, υπέροχα. Είναι αυτή εδώ. Και μου αρέσει αρκετά, αλλά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αν και θα πρέπει να σου το πω, θα πρέπει να το κρατήσω για ένα άλλο βιντεάκι. Αλλά δεν κρατήκαμε, θα σου το πω. Από όσες έχω δοκιμάσει για τα φρύδια, αυτή που μου αρέσει περισσότερο είναι αυτή εδώ τη Singlot, που την έχω σε αυτή την παλέτα, τη Z-Palette. Αν καταφέρω να ξεκολλήσω, εντάξει. Λοιπόν, και είναι το νούμερο 101R. Είναι από τις Rainbow, έτσι λέγονται, δεν θυμάμαι καλά, αυτές που έχουν 3 αποχρώσεις και χρησιμοποιώ την πιο σκούρα. Αυτή είναι νομίζω η πιο έτσι ψυχρή καφέ απόχρωση που έχω και νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα, δεν κοκκινίζει δηλαδή. Η Blondie νομίζω ότι λίγο κοκκινίζει, σε μένα τουλάχιστον. Επόμενη αγορά, έτσι λίγο ακριβούτσικη αγορά θα έλεγα, είναι από Armani, είναι κάτι που το ήθελα εδώ και πολύ καιρό, το είχα έτσι στο πρόγραμμα ότι κάποια στιγμή θα το έπαιρνα οπωσδήποτε, δεν υπήρχε περίπτωση. Είχα ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για αυτό το προϊόν, είναι... Ποιο είναι, πώς λέγεται... High Precision Retouch, αλλά δεν νομίζω να λέγεται έτσι. Όχι, έτσι λέγεται. Ίσως στην Αμερική να έχει άλλο όνομα. High Precision Retouch, τέλος πάντων, είναι το νούμερο 1. Η νούμερο 1 απόχρωση. Έρχεται σε αυτή εδώ τη συσκευασία. Και είναι στην ουσία κάτι σαν color corrector για τα μάτια. Βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιοχές. Εγώ το πήρα για τα μάτια. Για αυτό εδώ το σημείο. Είναι σε μια βερικοκή απόχρωση ροδακινή. Ποτέ δεν μπορώ να θυμηθώ το peach, αν είναι το βερίκοκο ή το ροδάκινο. Γενικά το μπερδεύω πάρα πολύ. Μπερδεύω και τα φρούτα βασικά, από εκεί ξεκινάει το κακό. Λοιπόν, τέλος πάντων είναι peachy. Αυτό εδώ. Και δεν θα σας πω την άποψή μου. Θα σας πω μόνο ότι το πήρα από το Honda στην Απολώνια. Μόνο εκεί μπορούμε να βρούμε, στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον. Giorgio Armani καλλιτικά, είχε 10% έκπτωση και με το 10% έβγαινε 34 ευρώ. 34 ευρώ για αυτό το πραγματάκι, λίγο τσιμπημένη η τιμή, αλλά τέλος πάντων. Και η κοπέλα ήταν πάρα πολύ ευγενική και μου έδωσε και 2 δειγματάκια, η Ελευθερία, θυμάμαι καλά το όνομά της, ευγενέστατη, αν πάτε ζητήσε την Ελευθερία. Και μου έδωσε... Ήθελα να μου δώσω να δοκιμάσω ένα make-up, αλλά της είπα ότι εμένα μου αρέσουν πολύ ελαφριά κάλυψη, δεν θέλω να νιώθω κάτι στο δέρμα μου σαν στόκος ή κάτι έτσι βαρύ, και μου έδωσε το Face Fabric, το οποίο είναι ένα second skin nude make-up, στην απόχρωση 2, που ψάζομαι θα είναι, δεν το έχω ανοίξει ακόμα, που ψάζομαι θα είναι λίγο πιο σκούρα από το δέρμα, οπότε το αφήνω για πιο μετά, όταν θα ξεκινήσω να χρησιμοποιώ Face Tanners. Και μου έδωσε και μια κρεμούλα, την... Resonance, η οποία είναι Multi Corrective Rejuvenating Cream, και την ευχαριστώ πολύ.
Μετά που πάμε, από Kills είχα κερδίσει, όχι είχα κερδίσει κάτι, δεν θυμάμαι, κάτι στο Facebook τέλος πάντων, και μου στείλανε αυτή εδώ την κρεμούλα, για να τη δοκιμάσω. Είναι deluxe μέγεθος και είναι η super multi-corrective cream. Θα τη δοκιμάσω κάποια στιγμή, το τελειώσω με αυτό που έχω να χρησιμοποιήσω. Παρήγγειλα κάποια πραγματάκια από eBay. Αυτό που ήθελα οπωσδήποτε ήταν αυτό το βερνίκι νυχιών από OPI, που είναι αυτό που έχω και τώρα στα νύχια μου. Είναι το Lincoln Park After Dark. Νομίζω ότι είναι κλασική απόχρωση, είχε το χειμώνα ειδικά. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που βάφω τα νύχια μου με αυτό το χρώμα και αυτό λέει πολλά, για μένα τουλάχιστον. Επίσης πήρα από τον ίδιο πολιτή ένα ακόμα σε σεβίτ, γιατί φυσικά το άλλο δεν τελείωσε, αλλά έγινε τόσο πηχτό που δεν χρησιμοποιείται, και ακριβώς επειδή τα σεβίτ έχουν την πολύ κακή συνήθεια από τα μισά και μετά να πυκτώνουν απίστευτα, πήρα αυτό εδώ που είναι το Cesar Store και έρχεται κάπως έτσι, σε ένα μπουκαλάκι που θυμίζει το Cesar Vit, και με αυτό εδώ και ρίχνουμε κάποιες σταγόνες. Το κακό με το Cesar Vit, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, οπότε το χρησιμοποιώ σαν top coat, παρατηρώ ότι το βερνίκι νυχιών μου δεν ξεφτίζει στις άκρες, ναι μεν, αλλά όταν φεύγει, φεύγει κομμάτι ολόκληρο, όπως π.χ. όχι καλή ώρα, κακή ώρα πριν από λίγο που σας είπα ότι χάλασε τον νύχι μου, εδώ βλέπετε έφυγε ολόκληρο κομμάτι, και αυτό το παρατηρώ ότι συμβαίνει μόνο με το Cesar Vit. Πείτε μου και εσείς αν το έχετε παρατηρήσει. Και όταν πήρα όλα αυτά, από το ίδιο, από τον ίδιο πολίτη και πάλι, πήρα και αυτές εδώ τις βλεφαρίδες, είναι accent, είναι μισές δηλαδή για την άκρη μόνο. Andrea Accent Lashes είναι το νούμερο 308, έτσι κάτι διακριτικό. Επίσης από το Hot Center, από τα Clinique μου έδωσαν δωρεάν, χωρίς αγορές εννοώ, αυτό εδώ το κρεγιονάκι, το οποίο είναι το νούμερο 37, Pinkaboo, και είναι ροζ, μου θυμίζει λίγο το Boy, αλλά όχι τόσο, πώς να το πω, φινετσάτο όσο το Boy της Chanel, πιο έντονο glitter, δεν μου αρέσει τόσο το Boy. Και επίσης η δερματολόγος μου, κάτι που ξέρω να σας το δείξω στο προηγούμενο βιντεάκι, όταν είχα πάει και είχα κάνει χημικό peeling, μου είχε δώσει κάποια δειγματάκια από κάποιες κρεμούλες, γιατί της είχα πει ότι χρησιμοποιώ πολύ ρετινόλ και σαλικυλικό οξύ και όλα αυτά, και μου έδωσε κάτι κρεμούλες να δοκιμάσω, είναι Boderm Prototype και είναι με υαλουρονικό οξύ, ρετινόλι, Q10, βιταμίνη Ε, και ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Μου έχει δώσει αρκετά δειγματάκια, οπότε θα έχω την ευκαιρία να βγάλω, να έχω μια εμπεριστατωμένη άποψη μόλις τα χρησιμοποιήσω. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα πολύ αγαπημένο online κατάστημα. Το λατρεύω, δεν ξέρω πόσες φορές έχω παραγγείλει από αυτό το κατάστημα. Πρέπει να σας πω όμως ότι χθες έκανα μια ακόμα παραγγελία. Προχθές νομίζω το παρέλαβα και χθες θα έκανα ακόμα παραγγελία και έχω ήδη, ετοιμάζω ήδη το καλάθι μου για την επόμενη παραγγελία μου. Το λατρεύω τόσο πολύ και το λατρεύω όχι τόσο και για τα καλλιντικά του που έχει, για τα προϊόντα μακιγιάζ. Και πρέπει να σου πω ότι έχει και ELF και τα έχει και σε πολύ καλή τιμή. Δηλαδή τη στούντιο τη σειρά την έχει στα 3,5 δολάρια. Αλλά όπως σας είπα, δεν μου αρέσει μόνο για τα καλλιντικά του, μου αρέσει πάρα πολύ και για τα προϊόντα, έτσι, για πιο υγιεινή διατροφή. Φαίνεται που δεν τα βρίσκουμε στην Ελλάδα. Γιατί τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ποικιλία όσο βρίσκω στο iHerb και σε ένα άλλο site, στο Vita Costa, από το οποίο όμως δεν έχω παραγγείλει ακόμα. Φυλάσσομαι. Και θα ξεκινήσω από αυτή την τονωτική λοσιόν. Ήθελα εδώ και καιρό να αγοράσω μια τονωτική λοσιόν με Witch Hazel, το οποίο, αν θυμάμαι καλά στα ελληνικά, είναι η αμαμελίδα. Έτσι λέγεται το φυτό. Και η πιο γνωστή αυτού του τύπου λοσιόν είναι μια άλλη μάρκα, που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά ήταν out of stock εκείνη την περίοδο, οπότε πήρα αυτή που είναι από Humphreys, είναι alcohol free, δεν έχει αλκοόλ,
Είναι και είναι skin softening facial toner, και αυτό είναι που μου κίνησε περισσότερο ότι περιέργεια το skin softening, δηλαδή που σημαίνει ότι κάνει πιο απαλό το δέρμα. Και κοίταξα τα συστατικά του και είναι όντως όλα πολύ καλά συστατικά και είναι και certified organic, δηλαδή πιστοποιημένο οργανικό προϊόν. Επόμενη λοσιόν που επίσης την ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι από Revival Labs και είναι η Rose Water Facial Spray with Aloe, Herbs, Minerals and Hyaluronic Acid. Δηλαδή είναι ροδόνερο στην ουσία, το οποίο περιέχει αλόι, βότανα, μεταλλικά στοιχεία και γυαλουρονικό οξύ. Είναι 236 ml και βρίσκω ότι είναι πολύ ενδατικό, μου αρέσει πολύ και είναι πάρα πολύ οικονομικό. Για ό,τι σας δείχνω από iHerb θα βάλω το link στην περιγραφή για κάθε προϊόν για να δείτε και τις τιμές σου, γιατί δεν τις θυμάμαι απ' έξω. Από Desert Essence πήρα αυτό το αποσμητικό, έχω ένα θέμα γενικά, θέλω να βρω ένα πολύ καλό ήπιο με την έννοια να μην έχει έντονα, να μην έχει πολύ δυνατά χημικά στη σύστασή του, να μην έχει αλουμίνιο κτλ. Και είπα να δοκιμάσω αυτό από Desert Essence, το οποίο είναι με lemon tea tree και μυρίζει πολύ ωραία, μυρίζει λεμονάκι και είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Επίσης πήρα, τώρα αυτά που σας δείχνουν είναι δύο παραγγελίες βέβαια. Πήρα στέβια, που είναι μεγάλη μου αγάπη, στέβια. Πήρα ένα ακόμα μπουκαλάκι από από το φουντούκι, από την Sweet Leaf, υγρή στέβια, υγρή παίρνω πάντα. Είναι αυτό εδώ το μπουκαλάκι, τη λατρεύω, δεν βρίσκω ότι αφήνει αυτή τη μεταλλική επίγευση που αφήνει συνήθως η στέβια. Επίσης πήρα από άλλη μάρκα, Stevita Toffee, αυτό εδώ, αυτό το πήρα για να το έχουμε στην τσάντα μου, γιατί είναι πλαστικό το μπουκαλάκι, ενώ το πρόβλημα που σας έδειξα είναι γυάλινο και δεν βολεύει και τόσο, δεν είναι τόσο travel friendly. Ενώ αυτό πιστεύω, με αυτό δεν πιστεύω να έχω πρόβλημα. Και δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει τόσο όσο η προηγούμενη, αλλά είναι πολύ βολικό. Και πήρα και στην τελευταία μου παραγγελία, είχε προσφορά και ισχύει ακόμα αυτή η προσφορά. Και πρέπει να σας πω ότι επίσης μέχρι 3 Μαρτίου έχει 10% έκπτωση σε όλες τις παραγγελίες ανεξαρτήτως ποσού. Και έχει και αυτή την προσφορά από την Now, την εταιρεία Now, Better Stevia. Από 11 νομίζω δολάρια που έχουν κανονικά, τις έχει στο 1 δολάριο. Πάρα πολύ καλή προσφορά, δηλαδή 10 δολάρια μείον. Και εγώ πήρα τη French Vanilla. Και αυτό νομίζω ότι είναι πλαστικό αυτό το μπουκαλάκι. Οπότε θα είναι εξίσου βολικό, φαντάζομαι, με το άλλο. Να σας πω ότι τη στέβια, την υγρή στέβια τη διατηρούμε στο ψυγείο αφού την ανοίξουμε. Τι άλλο πήρα. Πήρα από Real Techniques. Αυτό είναι το πινέλο το οποίο, όπως βλέπετε, είναι βρώμικο, οπότε το έχω χρησιμοποιήσει. Και είναι το Blush Brush. Αν και εγώ βρίσκω, το χρησιμοποιούσα για ρούς, όπως λέγει το όνομά του. Αλλά επειδή δεν ξέρω, είναι μικρό το πρόσωπό μου, το βρίσκω να είναι λίγο έτσι μεγάλο, δηλαδή δεν μου απλώνει το ρούζο ακριβώς στα σημεία που θέλω. Οπότε μάλλον θα το δοκιμάσω για πούδρα, ίσως και για make-up. Νομίζω ότι με ενδιαφέρει να το δοκιμάσω, να δω πώς είναι. Πήρε επίσης και αυτές τις βιταμίνες, οι οποίες είναι παιδικές βιταμίνες. Είναι στην ουσία μουρουνέλαιο με βιταμίνη D και είναι σαν καραμελίτσες με γεύση λεμόνι. Και όντως δεν έχει καθόλου γεύση έτσι, ψαριού, καμία σχέση. Είναι όντως σαν καρμελίτσες. Βέβαια είναι chewable, λέει. Και εγώ φανταζόμουν ότι θα είναι κάτι σαν. Υπάρχουν κάτι βιταμίνες στην Αμερική, δεν τις έχω δει εδώ. Που είναι σαν τα gummy bears. Νόμιζα ότι θα είναι κάτι τέτοιο, αλλά τελικά είναι όχι πιο καραμέλα. Θα ψάξω να βρω και κάτι σαν gummy bear και να είναι πολύ βιταμίνη, αλλά προς το παρόν δεν έχω βρει κάτι. Και μετά θα έρθουμε στα τσαγάκια που πήρα. Το ένα είναι από Τάζο και είναι το baked cinnamon apple, δηλαδή ψημένο μήλο με κανέλα. Είναι χωρίς καφέινη. Είναι τεχνητή η μυρωδιά του, μυρίζει όντως σαν μήλο. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου μυρίζει λίγο σαν χαλασμένο μήλο, να το πω έτσι, κάτι το γλυκερό, όχι τόσο ωραίο. Δεν ξέρω.
Και το άλλο που πήρα δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Είναι όπως λέει Celestial Seasonings και είναι το Sugar Plum Spice. Αυτά είναι εποχιακά, νομίζω έχω στη Γενιάτικα. Ναι, Holiday Tea. Και είναι και αυτό, αν θυμάμαι καλά, χωρίς καφέ. Ναι, είναι χωρίς καφέινη. Και είναι αυτό εδώ. Δεν το έχω δοκιμάσει όμως. Και το άλλο πάρα πολύ ωραίο που πήρα, μου έχει αρέσει πάρα πολύ, είναι αυτό εδώ. Το οποίο τι είναι, αυτό ήταν το καπάκι του. Μέσα έχει αυτό εδώ, μπαίνει μάλλον μέσα αυτό εδώ και όπως βλέπετε τώρα είχε κάνει τσάι, οπότε είναι φραγμένο το έπλυνα. Εδώ μέσα βάζουμε είτε το τσάι, αν έχουμε ελεύθερο τσάι, είτε το φακελάκι. Εδώ βάζουμε το ζεστό νερό, δεν παθαίνει τίποτα φυσικά, το γελί είναι ανθεκτικό. Βάζουμε το νερό, βάζουμε το καπάκι που έχουμε το τσάι. Το κλείνω μετά εγώ για να μην φεύγει η θερμότητα και το αφήνω 4-5 λεπτά περίπου. Και μετά αφαιρώ αυτό εδώ και το χρησιμοποιώ σαν κούπα. Και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, το βρίσκω απίστευτα βολικό. Και τα άλλα επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ. Να παραγγέλνω από iHerb. Είναι cereal bars, bars δημητριακό. Παραγγέλνω σχεδόν πάντα, φροντίζω να παραγγέλνω χωρίς γλουτένη. Όχι ότι κάνω κάποια συγκεκριμένη δίαιτα, ότι έχω πρόβλημα, ότι έχω δυσανεξαίρεση γλουτένη. Απλά πιστεύω ότι μια διατροφή χωρίς γλουτένη είναι καλύτερη, πιο υγιεινή. Όχι ότι κάνω και την πιο υγιεινή διατροφή. Τέλος πάντων, όπου μπορώ να την αποφύγω, χωρίς να χάνω κάτι σε γεύση, την αποφεύγω. Τα πρώτα που πήρα δεν τα έχω δοκιμάσει αυτά ακόμα. Είναι τη γλούτινο και είναι με. Γεμισμένο με blueberry. Μου θυμίζουν κάτι από Kellogg's που έπαιρνα παλαιότερα. Αλλά θα είναι χωρίς γλουτένη και έχει περισσότερες γεύσεις. Εκείνα νομίζω είχαν μόνο σοκολάτα, η σοκολάτα, η φράουλα ή μήλο. Και έχει 5 μπάρες μέσα. Και το άλλο που το έχω δοκιμάσει και είναι τέλειο είναι αυτό εδώ από το Nature's Path. Και αυτό χωρίς γλουτένη όπως σας είπα και αυτό οργανικό. Και είναι το Chunky Chocolate Peanut. Είναι αυτό εδώ και έχει μέσα και πρωτεΐνη, έχει νομίζω 3 γραμμάρια πρωτεΐνη. Συνήθως το τρώω πριν πάω στο γυμναστήριο. Και είναι αυτή η σειρά, νομίζω ότι είναι η Sweet and Salty, ναι. Δηλαδή έχει και γλυκό και αλμυρό στη γεύση. Έχει και λίγο έτσι από φυστικό βουτύρ που μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα το επόμενο που θα παραγγείλω, δεν είχα χώρο στο καλάθι μου σε αυτή την παραγγελία, οπότε θα φροντίσω να το παραγγείλω στην επόμενη. Είναι πάλι από την Nature's Path. Θα το βάλω και στην περιγραφή το link. Είναι, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά εκείνο είναι φυσικό βούτυρο με σοκολάτα. Και μου φαίνεται πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ γευστικό. Μου τρέχουν τα σάλια, ένα πράγμα. Τι άλλο ήθελα να σας δείξω. Α, από Jumbo είχα πάρει αυτά εδώ. Τα οποία είναι αυτά τα μπουκαλάκια. Αυτό εδώ. Αυτά είχαν νομίζω γύρω στα 1,5 ευρώ ή ένα 10 ή 1,5 και είναι για travel, πώς το λένε, για ταξίδι, συσκευασίες ταξιδιού. Αυτό εδώ με καπάκι, αυτό εδώ φαντάζομαι θα είναι πολύ καλό για λοσιόν, με αυτό εδώ το κλείσουμε και έχει και ένα ακόμα με σπρέι το οποίο το έχω χρησιμοποιήσει και το έχω χρησιμοποιήσει στο φίλο μου. Τι άλλο, κάτι ακόμα σας δείξω που πήρα από Tiger. Γενικά έχω πάθει μια λετρίκη με τα Tiger. Έχω πάρει πάρα πολλά πραγματάκια από εκεί. Αν θέλετε μπορώ να σας δείξω κάποια από τα αγαπημένα μου. Ένα τελευταίο που πήρα είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι για δαχτυλίδια και για κοσμήματα, αλλά εμένα μου αρέσει και το βρίσκω πολύ βολικό για να βάζω τα λαστιχάκια για τα μαλλιά μου. Γιατί συνήθως τα χάνω ή πετιούνται από εδώ και από εκεί, ενώ έτσι είναι όλα μαζεμένα σε ένα σημείο. Νομίζω ότι αυτά είναι όλα που είχα να σας δείξω. Έχω βέβαια, όπως σας είπα, και κάποια άλλα που έχω αγοράσει έτσι άσχετα, δηλαδή είτε αξεσουάρ είτε από τα Tiger, μερικά πάρα πολύ ωραία πραγματάκια που κάνουν τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Αν θέλετε να σας τα δείξω, γράψτε μου στα σχόλια ή πατήστε like. Τι άλλο, και επίσης θέλω να σας ρωτήσω αν θέλετε να κάνω βιντεάκι με τα αγαπημένα μου το 2013. Ξέρω ότι τελειώνει Φεβρουάριος, έχω καθυστερήσει απίστευτα. Αλλά πείτε μου αν θέλετε, ή μάλλον πείτε μου αν προτιμάτε να σας κάνω τα αγαπημένα του 2013, ή επειδή έχω πολύ καιρό να κάνω αγαπημένα γενικά, να σας κάνω κάποια, ένα βιντεάκι με τα προϊόντα που αγαπώ και χρησιμοποιώ τώρα, αυτή την περίοδο, στους τελευταίους μήνες. Γιατί έχω αλλάξει κάποια προϊόντα σε σχέση με αυτά που σας είχα δείξει παλαιότερα.
Οπότε πείτε μου αν θα θέλετε, τι από τα δύο θα προτιμούσατε. Και πείτε μου επίσης και πώς σας φαίνεται αυτός ο φωτισμός, γιατί πήραξα κάτι στις ρυθμίσεις, έχω προσθέσει και έναν ακόμα φωτισμό μπροστά μου και νομίζω ότι είναι κάπως καλύτερα, δηλαδή τουλάχιστον εγώ με βλέπω και με αναγνωρίζει. Λοιπόν, αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε μαζί μου, ευχαριστώ και τις καινούργιες κοπέλες που έχουν γραφτεί στο κανάλι μου, θα προσπαθήσω και πάλι υπόσχομαι να είμαι πιο επιμελής, να μπω σε ένα πρόγραμμα. Ξέρετε, αν σταματήσεις να κάνεις βιντεάκια για ένα μεγάλο διάστημα, γιατί σταμάτησα να κάνω βιντεάκια λόγω παντελής έλλειψης χρόνου για μεγάλο διάστημα, μετά είναι δύσκολο, δηλαδή χάνεις το ρυθμό σου, χάνεις την οικειότητα που είχες αποκτήσει με την κάμερα και είναι δύσκολο να ξαναβρεις το ρυθμό και να ξαναμπεί στο ρυθμό να κάνεις βιντεάκια. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στο Instagram ενημερώνω σχεδόν καθημερινά, δείχνω πάντα τις αγορές μου, ειδικά όταν έχουν να κάνουν με καλλιτικά προϊόντα περιποίησης και όλα αυτά. Οπότε για όσους με ακολουθείτε έχω πάντα το link για το λογαριασμό μου στο Instagram στην περιγραφή. Και εκεί είμαι πάρα πολύ επιμέλης, γενικά το λατρεύω το Instagram. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Γεια σας!